Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου με θέμα την προσφυγή της Χρύσης Αυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου θα παραθέσουμε νέα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την αρχική μας θέση και θέση την οποία υιοθέτησαν αργότερα έγκριτοι και επώνυμοι νομικοί, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι ένα μεγάλο θύμα της μεγαλύτερης πολιτικής σκευωρίας που αντιμετώπισε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Εδώ και πολλούς μήνες λέγεται ότι η Χρυσή Αυγή προσβάλλει τη δημοκρατία, προσβάλλει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και ότι με τη συμπεριφορά της εντός και εκτός κοινοβουλίου προσβάλλει τους θεσμούς και το Σύνταγμα της Ελλάδος. Στις εικόνες που θα ακολουθήσουν αργότερα, θα αντιληφθείτε ότι αυτοί οι οποίοι καταλύουν το Σύνταγμα είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι ορκίστηκαν να το υπηρετούν. Και θα κάνουμε συγκεκριμένες ονομαστικές αναφορές για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, οι οποίες όταν η Χρυσή Αυγή έρθει στα πράγματα θα αναζητηθούν και θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αντίστοιχες εκδηλώσεις κάναμε πρώτη φορά εδώ στην ίδια αίθουσα σε Αθήνα και λίγο αργότερα στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να ενημερώσουμε αρχικώς όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για μια υπόθεση η οποία πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Με τη συνδρομή του νομικού μας τμήματος, προβήκαμε σε συγκεκριμένες αποκαλύψεις, δώσαμε αδιάσυστα στοιχεία και καταρρύψαμε τον μύθο ότι η Χρυσή Αυγή, δηλαδή ένα νόμιμα εκλεγμένο πολιτικό κόμμα, όχι μόνο δεν είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά είναι η λαϊκή βούληση, η έκφραση της λαϊκής βούλησης, η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όπως δείχνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μίλησα προηγουμένως για ευθύνες πολιτικών προσώπων. Αξίζει για ακόμη μία φορά να μνημονεύσουμε αυτούς οι οποίοι στήσαν όλη αυτή τη σκευωρία και αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι με τέτοιες άθλιες πρακτικές θα σταματήσουν την εκρηκτική άνοδο της Χρυσής Αυγής. Αναφέρομαι στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Διαφάνειας Αθανασίου, ο οποίος αφού πρωτίστως διόρισε δικά του άτομα, έστησε μία δίκη και κρατήσε τη λέξη αυτή γιατί σε μία συζήτηση που είχαμε μέσα στη Βουλή, ο ίδιος τόλμησε να υπεροξοφλήσει το αποτέλεσμα της δίκης, το αποτέλεσμα της διαδικασίας μάλλον συγγνώμη, μιλώντας για δίκαιη δίκη πριν ακόμα ο Άριος Πάγος δώσει είτε παραπεμπτικό είτε αθωωτικό βούλευμα. Αναφέρομαι επίσης στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Δένδια, ο οποίος προσπάθησε απεγνωσμένα να κατασκευάσει ενόχους, είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσκόμισε στη δικαιοσύνη δεκάδες δικογραφίες και είναι αυτός ο οποίος επανειλημμένος έχει κάνει υποδείξεις στο έργο της δικαιοσύνης. Ασφαλώς, μεγάλη πολιτική ευθύνη φέρει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος σε μία έκρηξη ειλικρίνειας κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, παραδέχθηκε ότι πράγματι παρενέβη τηλεφωνικώς στις δικαστικές αρχές, απαιτώντας την παράνομη προφυλάκηση τόσο του Γενικού Γραμματέα, όσο και των υπόλοιπων δύο βουλευτών και συναγωνιστών μας. Άλλωστε, μπορείτε να ανατρέξετε σε σχετική δήλωση που έκανε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Ζουρβακιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι πράγματι ξένα κέντρα εξουσίας απέτυχαν από τον Πρωθυπουργό της χώρας να γίνει μία δίωξη εναντίον της Χρυσής Αυγής και αυτή να έχει τέτοιο αποτέλεσμα ώστε να σωθούν τα εκλογικά ποσοστά της κυβέρνησης και για να μην έχουμε το δυσάρεστο για αυτό το φαινόμενο να έρθει στα πράγματα μία εθνική ηγεσία, ένα κόμμα πραγματικά λαϊκό και εθνικιστικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτά τα τρία πρόσωπα που ανέφερα προηγουμένως έχουμε ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Αλλά δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Ένοχο είναι όλο το πολιτικό σύστημα, όλο το πολιτικό φάσμα, όλα τα κόμματα τα οποία ανέχτηκαν, όχι μόνο σιώπησαν, ανέχτηκαν αυτή την προσβολή και τις εικόνες που θα δείτε αργότερα στη συνέχεια να περιφέρονται εν ενεργεία βουλευτές μπροστά από τηλεοπτικές κάμερες, μόνο και μόνο για να δείξει ο Πρωθυπουργός στο εβραϊκό λόμπι, το οποίο ζήτησε την πολιτική δίωξη της Χρύσης Αυγής, ότι πράγματι αυτή η απέτηση έγινε δεκτή και ικανοποιεί το αίτημά τους. Ίδιο ρόλο δυστυχώς έπαιξαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τρεις και πλέον μήνες παραπληροφορούσαν συστηματικά την κοινή γνώμη, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Αντιλαμβανόμενοι οι ίδιοι ότι η υπόθεση αυτή δεν δένει, φτάσανε μέχρι του σημείου να χρησιμοποιήσουν στοιχεία που διέρευσαν από τη δικογραφία. Κάτι που, όπως γνωρίζετε, είναι εντελώς παράνομο και αντισυνταγματικό. Είναι τα άτομα τα οποία καλέσανε ψευδομάρτυρες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες για να καταθέσουν τις δικές τους ιστορίες. Κατόπιν τούτου, λοιπόν, η δικαιοσύνη κάλεσε πολλούς βουλευτές του κινήματος να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη σε επίρκους δικαστικούς οι οποίοι δεν σέβονται το επάγγελμά τους.
Την ίδια στιγμή, το πολιτικό σύστημα συνεχίζει να επιδίδεται σε αυτό που έχει μάθει να κάνει όλα αυτά τα 40 χρόνια. Μίζες, διαφθορά, η πολιτική κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη, ενώ από την άλλη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που βρίζαν την Χρυσή Αυγή νυχθημερών, αν και χρωστάνε εκατομμύρια στο δημόσιο, συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα μέσα από συχνότητες οι οποίες ανήκουν στον ελληνικό λαό, όμως μέσα από αυτές υβρίζουν ένα νόμιμα εκλεγμένο πολιτικό κόμμα. Καταντήσαμε λοιπόν να έχουμε μία βουλή των 297, αφού μετά από όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά, τρεις συναγωνιστές μας, με τον αρχηγό μας, τον συναγωνιστή Παπά και τον συναγωνιστή Λαγό, να βρίσκονται παράνομα προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Δυστυχώς όμως για κάποιους παραμένουν εν ενεργεία βουλευτές, εκφράζουν τη λαϊκή βούληση, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εκφράζουν πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να προσέρχονται σε όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, είτε να ψηφίζουν είτε να τοποθετούνται στην ολομέλεια. Όπως γνωρίζετε, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ δεκτό, την ίδια στιγμή που τρομοκράτες αφήνονται ελεύθεροι παίρνοντας άδειες παράνομα, οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ στις φυλακές. Και έτσι έχουμε το θλιβερό φαινόμενο να έχουμε σήμερα 30 επώνυμους τρομοκράτες ελεύθερους και 3 επώνυμους βουλευτές Χρυσής Αυγής, τα άτομα τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, να βρίσκονται άδικα προφυλακισμένοι. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας καλέσω να δώσετε πολύ μεγάλη βαρύτητα και προσοχή στα νέα στοιχεία που θα δώσουμε στο φως της δημοσιότητας, τα οποία, επαναλαμβάνω, αποδεικνύουν το μέγεθος της πιο βρώμικης πολιτικής σκευωρίας. Όμως τη σημερινή ημέρα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό ευρωβουλευτή, έναν φιλέλληνα, έναν θαραλέο πολιτικό, τον Νικ Γκρίφιν, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του Βρετανικού κόμματος BNP, τον οποίον είχα την τύχη να γνωρίσω προσωπικώς πριν κάποιους μήνες σε ένα αντίστοιχο συνέδριο που διεξήχθη στη Μόσχα. Και για δεύτερη φορά έχω την τιμή να βρίσκομαι μαζί του σήμερα δίπλα για να μας αναπτύξει από τη δική του οπτική γωνία και από την οπτική γωνία που οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα της Χρυσής Αυγής και το κατά πόσο είμαστε εγκληματική οργάνωση. Και αξίζει να τον μνημονεύσουμε γιατί ήταν ο μοναδικός ο οποίος είχε το σθένος και το θάρρος να μιλήσει για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας το ζήτημα στη σωστή του βάση, μιλώντας για πολιτική σκευωρία, μιλώντας για πολιτικές ευθύνες, μιλώντας για πολιτικά πρόσωπα τα οποία από ιδεολειψία και μόνο κυνηγούν λυσαλέα τη Χρυσή Αυγή. Είσαι η εχθρή της πολυφωνίας και της ελευθερίας του λόγου και του διαλόγου. Θα δεχτούμε ερωτήσεις. Ακόμα και προβοκατόρικες, με οποιοδήποτε περιεχόμενο επιθυμεί οποιοδήποτε εκπρόσωπος οποιοδήποτε μέσου μαζικής ενημέρωσης, ελληνικού ή ξένου. Απλά να λέτε ονοματεπώνυμο και μέσο, παρακαλώ. Τίποτε άλλο. Και συνέχεια την ερώτηση. Ο κύριος με το μουστάκι. Γιάννης Χρυσοβέργης από το Ιστορικό Ειδήσεων. Μάλιστα. Η ερώτηση μου αφορά το δεύτερο. Περιμένετε λίγο. Μήπως υπάρχει μικρόφωνο. Ένα μικρόφωνο για να πηγαίνει χέρι με χέρι ασύρματο. Ή έστω ενσύρματο. Το ενσύρματο. Μα συγχωρείτε. Επειδή έχουμε απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτυακής τηλεόρασης, απλά για να ακούνε και οι τηλεθεατές μας. Η ερώτησή μου αφορά το δεύτερο και έλασον για τη σημερινή σας συνέντευξη τύπου θέμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέραν του Βρετανικού Εθνικιστικού Κόμματος, με ποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις σκέπτεστε να συνεργαστείτε για τη συγκρότηση κάποιας κοινοβουλευτικής ομάδας? Αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση. Η Χρυσή Αυγή θα συνεργαστεί με οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κόμμα προωθεί τα ελληνικά συμφέροντα. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα και αν ανήκει, αρκεί να είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Διότι υπάρχουν εθνικιστικά κόμματα με τα οποία δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση, για ένα και απλό λόγο. Όπως είναι οι Αυστριακοί Εθνικιστές, για παράδειγμα. Διότι λένε όχι στα ελληνικά αιτήματα. Λένε όχι στην άνοδο της ελληνικής οικονομίας. Όσα ευρωπαϊκά κόμματα δεν αποδέχονται τις θέσεις μας, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστούμε. Το τονίζω αυτό για να λυθούν και παρεξηγήσεις. Δεν είμαστε όπως οι κομμουνιστές, που επειδή μπορεί να έχουμε κοινές απόψεις πάνω σε εθνικά ζητήματα ή στη λαθρομετανάστευση με ορισμένους Ευρωπαίους, θα ταυτιστούμε μαζί τους. Ταυτιζόμαστε και συμπράττουμε μόνο με όσους είναι φιλέλληνες, όπως ο κύριος Γκρίφιν, ο οποίος ασφαλώς αποδέχεται τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, αποδέχεται τις θέσεις της Ελλάδος για μία σειρά ζητήματα, όπως είναι το έξω η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αποκατάστατη της ελευθερίας της Κύπρου και ένωση με την Ελλάδα, όπως είναι το όνομα της Μακεδονίας να ανήκει στην Ελλάδα. Όσοι Ευρωπαίοι πολιτικοί, όσα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν αυτές τις θέσεις, ασφαλώς είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία μαζί τους. Ήδη γίνονται διαβουλεύσεις, αλλά βεβαίως μετά τις 25 Μαΐου, όταν θα επέλθει ο μεγάλος τριγμός στην Ευρώπη των τοκογλύφων τραπεζιτών, όταν θα επέλθει το μεγάλο σοκ στην Ευρώπη αυτών οι οποίοι πίνουν κυριολεκτικά το αίμα των ευρωπαϊκών λαών, τότε πλέον θα προχωρήσουμε και σε πιο άμεση συνεργασία με διάφορα ευρωπαϊκά κινήματα. Άλλη ερώτηση. Μενέλος Τζαφάλιας για λογαριασμό της Βρετανικής Telegraph. Κυρία Ζαρούλια, ο σύζυγός σας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή θα είναι υποψήφιος ως ευρωβουλευτής? Να απαντήσω εγώ. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή παράνομα και αντισυνταγματικά να είναι πρώτη στο ευρωψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής. Να ξεκινάει δηλαδή το ευρωψηφοδέλτιό μας με τα ονόματα Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Ιωάννης Λαγός και Χρήστος Παπάς. Και όταν αυτό το ψηφοδέλτιο θα λάβει πάνω από 20%, διότι όπως ξέρετε οι Έλληνες ταυτίζονται με αυτόν που αδικείται, ταυτίζονται με αυτόν που διώκεται παράνομα, ταυτίζονται με αυτόν που αγωνίζεται για μια ελεύθερη Ελλάδα. Όταν θα λάβει πάνω από 20% αυτό το ψηφοδέλτιο, να δούμε όλοι αυτοί οι επίορκοι σε όποιο κυβερνητικό κλιμάκιο και αν ανήκουν, αν θα μπορούν, αν θα έχουν το θράσος να συνεχίσουν αυτή την παράνομη δίωξη. Φτάνει. Ευχαριστώ πολύ. Martina Stevia από την εφημερίδα Wall Street Journal. A question for Mr. Griffin. Hello, sir. Martina Stevia from the Wall Street Journal. Do you think Greek immigrants living in the United Kingdom should leave the UK? Να μεταφράσω, sorry, I have to translate. Έχουμε μια προβοκατόρικη ερώτηση. Εάν οι Έλληνες μετανάστες οι οποίοι ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να το εγκαταλείψουν. Δεν ξέρω. Maybe you want to ask if Mr. Griffin is going to kill the Greek immigrants or not. No? Okay. A number of members of my party are of Greek and particularly Greek Cypriot descent. Our position has always been that reasonable numbers of people from any European country, any Christian country, any country from which people are assimilable are welcome in Britain. They're not an issue. The problem of massive amounts of immigration by criminal Roma gangs from Bulgaria and Romania is something which does concern us in terms of European immigration. The arrival of very large numbers of Polish workers taking our workers' jobs is something which affects our voters and we will oppose. But the Greeks who've come to Britain mainly came after the tragedy in Cyprus. They're assimilated, they're very welcome, and as I say, a number of them are our members. Η απάντηση του κυρίου Γκρίφιν έχει ως εξής. Στο Βρετανικό Εθνικό Κόμμα, στο οποίο ανήκουν και Έλληνες και Ελληνοκύπριοι ως μέλη. Από εκεί και πέρα απαιτεί την εκδίωξη από τη Μεγάλη Βρετανία των Ρωμά από Βουλγαρία και Ρουμανία, οι οποίοι πραγματικά έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τους Γερμανούς πολίτες, και ασφαλώς το κόμμα του αποδέχεται την παρουσία και την νόμιμη εργασία όχι μόνο Ελλήνων αλλά και λοιπόν Ευρωπαίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι νόμιμα βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία. Άλλη ερώτηση. Δεχόμαστε, μια παρατήρηση. Δεχόμαστε ερωτήσεις μόνο από ξένα κανάλια, ξένες εφημερίδες. Ζούμε στην Ελλάδα όμως. Τι γίνεται, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας εδώ να μας κάνει καμία ερώτηση? Κάποιος εκπρόσωπος ελληνικού σταθμού, με συγχωρείτε. Andres Mourenza, also a Spanish reporter. My question is also for the European elections. Have you discussed a common strategy before the elections, as between the two parties, the BNP and Golden Dawn, as the Front National in France and Geert Wilders party in Holland have done? You will agree with other similar organizations to make a common strategy to the European elections? And what are your perspectives for that? I mean, how much votes do you expect to gain in the European elections? Ο στόχος της Χρυσής Αυγής, επαναλαμβάνω και το τονίζω, είναι η συνένωση όσων εθνικών κομμάτων αγωνίζονται για μια Ευρώπη των εθνών ενάντια σε μια Ευρώπη των τραπεζιτών. Αλλά όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, πρώτο στο μέλημά μας είναι να συνεργαστούμε με ανθρώπους που προωθούν το ελληνικό συμφέρον. Mr. Griffin. Yes. My party has a formal alliance with the Hungarian party Jobbik, which is already in the European Parliament. We have close connections with a number of individual elected officials.
And with new parties being established in, for instance, Spain and Poland, we hope, we believe that after the election, there will be many more genuine nationalists within the European Parliament, including representatives from Golden Dawn. And we, once they are there, we will discuss and hope to be working together. It's an absolutely new party being formed now. I don't actually know the name they've chosen, but it's with people we've had association with for some years. Η απάντηση του κυρίου Γκρίφιν ήταν αντίστοιχη με τη δική μας, ότι στοχεύει πράγματι στη συνένωση όσων δυνάμεων πιστεύουν στην Ευρώπη των Εθνών από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Κάποια άλλη ερώτηση, επαναλαμβάνω, κάποιο ελλαδικό μέσο ενημέρωσης. Αν τα μέλη του επιδίδονται σε στρατιωτικού τύπου ασκήσεις, αν νιώθουν περισσότερο καταδρομής ή πολιτική. Και να συμπληρώσω, αν έχει τάγματα εφόδου. Και αν έχετε και τάγματα εφόδου, γιατί όχι. Επίσης, μία κατηγορία η οποία αποδίδεται στη Χρυσή Αυγή είναι για φιλοναζιστικά αισθήματα. Έχετε παρόμοια αισθήματα, ποια είναι η γνώμη σας για τον ναζισμό? Well, of course my party also eats babies, but no, we do not have any paramilitary structure. As for the old thing about Nazis, all I know really about recent Greek history is that these people's ideological and political forebears said no to fascist occupation and fought Nazism. It's a ridiculous smear. Think of something better. Η απάντηση του κυρίου Γκρίφιν έχει ως εξής. Καταρχήν, δήλωσε αστειευόμενος ότι και εμείς τρώμε ανθρώπους και μάλιστα μωρά, όπως και η Χρυσή Αυγή. Εν συνεχεία, βεβαίως, διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε παραστρατιωτική δομή ή οργάνωση στο κόμμα του. Και όσον αφορά τα περί ναζισμού, ξέρει ότι δεν έχει καμία σχέση στο κόμμα του και ξέρει ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί που τη δεκαετία του 40 αντιστάθηκαν και στη γερμανική και στην ιταλική κατοχή. Ακριβώς. Εσείς είπατε, η κυρία. Κλείσαμε λοιπόν. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Εντάξει, αρχίσαν οι ελληνικές. Πάμε από εδώ λίγο γιατί βολεύει νομίζω. Και μετά πάμε στις εφημερίδες. Ευχαριστώ. Χατόπουλος από Associated Press. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κασιδιάρη πότε θα φέρετε την πρόσφυγη στο δικαστήριο και τον κύριο Γκρίφιν στα αγγλικά αν μπορώ. Mr. Griffin, I'd like to ask you, are you thinking of forming a political group for the European Parliament elections or will you do that after the results? Thank you. Mr. Griffin at first. Yes. These elections are being fought on a country-by-country basis. In due course, the European Union intends to force us to fight on a pan-European list. And at that stage, it would be appropriate and unavoidable but to work very, very closely with parties from other countries. For now, I think all the nationalist groups, particularly because we are nationalist, we're concerned primarily with what goes on in our own countries, and we're fighting strictly national campaigns. After the election, of course, I believe that radical nationalists should work together in the way that all the other groups do, because it's only by working together that you can actually have any impact in the extraordinarily undemocratic monster that is the European Union. Are you already in talks for that to happen? We already have an alliance of European nationalists already established. It has some funding from the European Union, and we look forward to welcoming more nationalist MEPs to that after May. Η προσφυγή μας, ο πλήρης φάκελος, θα κατατεθεί εντός της επομένης εβδομάδος. Και αφού κατατεθεί και επισημοποιηθεί και η κατάθεση και λάβουμε το σχετικό αποδεικτικό υλικό, τότε όλος ο φάκελος θα δημοσιευτεί και όλα θα αποσταλεί μέσω email και σε όλους τους εκπροσώπους του τύπου, ούτως ώστε και οι νομικοί κυρίως που ενδιαφέρονται για τις λεπτομέρειες τις τεχνικές να έχουν μια γενική εικόνα. Μπορείς να μεταφράσεις την απάντηση του κ. Γκρίφιν? Can you just repeat the main parts of your answer? Another question for Mr. Griffin from you. Or not? If nationalist parties like yours and Golden Dawn do unite, what impact do you think it will have on Europe? How much of an impact can you have? The question is for me or for Mr. Griffin? For both of you.
Εγώ θεωρώ ότι είναι θεμητή η συνεργασία μεταξύ κομμάτων που έχουν τους ίδιους προγραμματικούς στόχους. Στόχος της Χρυσής Αυγής, όπως και του κόμματος του κ. Γκρίφιν, είναι, επαναλαμβάνω, μια Ευρώπη των εθνών ενάντια σε μια Ευρώπη των τραπεζιτών, η οποία στην κυριολεξία έχει διασύρει τους ευρωπαϊκούς λαούς. Επομένως, είναι πάρα πολύ θεμητή μια τέτοια συνεργασία και μας δημιουργεί πάρα πολύ θετικά αισθήματα και προσβλέπουμε σε ένα μέλλον κοινό για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, μακριά από το κογλύφους τραπεζίτες, οι οποίοι στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στα κέρδη και έχουν υποτάξει, έχουν στην κυριολεξία διαλύσει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών. Ιδίως οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται καθημερινά, στην καθημερινότητά τους, τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η στροφή της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Κοινή μας γραμμή του δικού μας κόμματος και του κόμματος του κ. Γκρίφιν είναι πως πρέπει αυτή η πολιτική να αλλάξει. Αγωνιζόμαστε για μια οικονομική πολιτική υπέρ των ευρωπαϊκών λαών και κατά του τοκογλυφικού τραπεζικού κεφαλαίου. Θεωρώ ότι η κοινή στρατηγική πολλών κομμάτων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη με στόχο ακριβώς την αλλαγή, αυτή τη συνολική αλλαγή πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, σε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη σε βάθος χρόνου. I would say very simply, the more of us there are, the more impact we will have. We can't stop the juggernaut at present, but it is our job to look for ways to sound the alarm, to warn people, and where we can, to take spanners and throw them in its undemocratic works. I think from the frantic efforts to stop us, at all levels, both in our own countries and at the European level, it's very clear that the people who run the European Union are extremely scared of the idea of a nationalist bloc being established there. I think they're scared not because of what it would mean immediately, but in the medium to longer term, because their European experiment is doomed to failure. And they're terrified there'll be people there with a vision of free countries working together to reclaim our own freedom, being very, very attractive when the wheels come off their juggernaut. So should they be scared? I think they should be very scared of the peoples of Europe who are absolutely sick of being ripped off and dictated to by these unelected bureaucratic freaks in Brussels and Strasbourg. Ο κύριος Γκρίφιν μόλις απάντησε στο ερώτημα αν πρέπει να φοβούνται οι τοκογλύφοι των Βρυξελών, ότι ασφαλώς και πρέπει να φοβούνται, όχι τόσο εμάς ως πολιτικούς, ως πολιτικά κόμματα, αλλά κυρίως τους Ευρωπαίους πολίτες, τους πολίτες της Αγγλίας, τους πολίτες της Ελλάδος, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν απειβδίσει από όλους αυτούς τους τοκογλύφους τραπεζίτες, οι οποίοι διασύρουν καθημερινά τις ζωές μας. Εσείς. Ναι, καλησπέρα μου. Λάμπρος Θεοδόσης από Ελεύθερη Άποψη Ζακύνθου. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Καλώς σας βρήκα. Η προσφυγή αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα, με δεδομένο αυτό που έχουμε δει από την ελληνική δικαιοσύνη, ότι δεν είναι ότι καλύτερο και δεν είναι καθόλου προσκύμενος ο νόμος προς εμάς, και εφόσον έχει μια εκθετική έκβαση η όλη υπόθεση, σαν αγωγή, πότε θα δούμε φως, δηλαδή πότε πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή πιθανή αποφυλάκηση των τριών βουλευτών μας? Για την αποφυλάκηση των βουλευτών δεν θα περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι πλέον ο νομικός και ο δικαστικός κόσμος της χώρας βοά και εάν έχει συνεχιστεί το πραξικόπημα αυτό μέχρι τις ευρωεκλογές, στις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές, θα τους αποφυλακίσει το συντριπτικό ποσοστό της Χρυσής Αυγής, το οποίο θα δώσει η Χρυσή Αυγή ο ελληνικός λαός. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Αλλά όσον αφορά την επιτυχημένη έκβαση αυτού του φακέλου που θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρούμε βέβαιο πως θα δικαιωθεί η Χρυσή Αυγή από τη στιγμή που, αντίστοιχο παράδειγμα, συλλήψεως και προφυλακίσεως βουλευτή της Βουλγαρίας, όπου σας λέω και πάλι η περίπτωσή μας οχριά, είναι χαόδης η περίπτωση που αντιμετωπίζει η Χρυσή Αυγή σε σχέση με αυτή, όπου εκεί καταδικάστηκε η Βουλγαρία, γιατί αυτός ήταν ένοχος, αλλά απλά δεν είχε αρθεί η ασυλία του και είχε συλληφθεί. Δεν μιλάμε για τα ρεζιλίκια που κάνανε σε εμάς, το τσίρκο που έκαναν σε εμάς με τις χειροπέδες μπροστά στα κανάλια. Με βάση αυτό το δεδικασμένο, θεωρούμε δεδομένο από τώρα ότι θα δικαιωθεί η Χρυσή Αυγή και θα καταδικαστεί η Χούντα του Μνημονίου. Αλλά οπωσδήποτε οι αποφάσεις αυτές δεν κοινοποιούνται άμεσα. Θα περιμένουμε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να έχουμε την τελική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Από την εφημερίδα Εμπρός, ο εκπρόσωπος. Παναγόπουλος από την εφημερίδα Εμπρός.
Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, μία προς εσάς και μία προς τον κύριο Γκρίφιν. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, εφόσον η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου βγει και είναι θετική ως προς τη Χρυσή Αυγή, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου οι εδώ αρχές? Και προς τον κύριο Γκρίφιν θα ήθελα να ρωτήσω, όλοι ξέρουμε ότι στην Αγγλία έχουν το δικό τους νόμισμα. Εάν για μια ελεύθερη Ευρώπη από τους τοκογλύφους θεωρεί απαραίτητο την επιστροφή των διαφόρων χωρών στα εθνικά τους νομίσματα για να χτυπηθούν οι τοκογλύφοι, ή μπορεί να συνεχίσει και με το ευρώ αυτό? Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ έχω να πω ότι όλα τα κράτη υποχρεωτικά αποδέχονται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα και θα έχει ήδη δοθεί λύση πολιτική στο πρόβλημα της Χρυσής Αυγής, διότι η δίωξη, όπως απέδειξα, δεν είναι ποινική. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μας κατηγορούν ότι δολοφονήσαμε, ότι ληστέψαμε, ότι προκαλέσαμε ναυάγιο, όπως λέει το 187. Οι κατηγορίες βάρος Χρυσής Αυγής είναι πολιτικές. Επομένως και η λύση σε αυτό το ζήτημα θα είναι πολιτική. Από εκεί και πέρα, εάν καταδικαστεί η Χούντα του Βενιζέλου και του Σαμορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Mr. Griffin, about the currency. Yes, I believe that it's essential for every nation to have its own currency. If Greece had retained the drachma, the crisis would have been over quite a long time ago, because the currency would have floated to a natural level instead of being tied to Germany. Furthermore than that, though, you also need your own currency based on the productive potential of your own people, and not borrowed at usurious interest rates from international banks. And in the end, it's that message which makes radical nationalists all over Europe so dangerous to the people who run the present system, because we are the only people who really would stand up to and break the power of the banks. Τυχαίνει ο κύριος Γκρίφιν να επαναλάβει την πάγια θέση της Χρύσης Αυγής, ότι για να υπάρχει σε ένα κράτος εθνική ανεξαρτησία πρέπει να υπάρχει εθνικό νόμισμα. Και λέει αυτό που λέγαμε και εμείς πριν από αρκετά χρόνια, όταν μας έβαλαν δηλαδή με το ζόρι στο ευρώ, ότι έπρεπε η Ελλάδα να παραμείνει τότε στη δραχμή. Τότε, αν θυμάστε, η Χρυσή Αυγή το φώναζε. Τότε που όλοι μας αποκαλούσαν και τότε ακραίους φασίστες, ναζιστές ή οτιδήποτε άλλο, ήμασταν εμείς αυτοί που φωνάζαμε ότι είναι έγκλημα να μπει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Και αυτό το βιώνουμε σήμερα. Θα προσθέσω στα λεγόμενα του κυρίου Γκρίφιν, έκλεισε με κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να βασιστείτε στην παραγωγή των δικών σας ανθρώπων. Αυτό ακριβώς λέει και η Χρυσή Αυγή. Εθνική παραγωγή ενάντια στα τοκογλυφικά δάνεια των τραπεζιτών. Στόχος της Χρυσής Αυγής είναι η χώρα μας, μέσω δημοψηφίσματος, να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιο νόμισμα θέλουμε να έχουμε τελικά, αν το νόμισμά μας θα είναι το ευρώ ή θα επιστρέψουμε στη δραχμή. Κυρίως όμως, για να έχουμε εθνικό νόμισμα, άρα και εθνική ανεξαρτησία, πρέπει να έχουμε εθνική παραγωγή. Εθνική αυτάρκεια. Να είμαστε αυτάρκοι σε όσα απαιτεί ο λαός μας για να επιβιώσει και για να προοδεύσει. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση να κλείσουμε? Νομίζω ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεχτήκαμε ερωτήσεις από όλα τα μεγάλα ξένα δίκτυα, και όσον αφορά τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, δεχτήκαμε από έναν εκπρόσωπο του Σταρ και από εκεί πέρα έναν εκπρόσωπο εφημερίδος της Ζακύνθου και της Εθνικής Εφημερίδος Εμπρός.